Καλησπέρα κύριε καθηγητά από το Ηράκλειο Κρήτης. Ευχαριστούμε θερμότατα για την αποδοχή της πρόσκλησής μας προκειμένου να συζητήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί και έχει γίνει φόβητρο βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα για όλους τους Έλληνες και αναφέρομαι στην έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρουσιάζει από το βορρά μέχρι το νότο και από τη δύση έως την ανατολή ο ελλαδικός χώρος. Θα επικεντρωθούμε όμως και στην Κρήτη. Είναι γνωστό ότι παράλληλα είστε μέλος του Συμβουλίου της Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου του ΕΛΜΕΠΑ και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πρόσφατα βρεθήκατε στο Ηράκλειο, συμμετείχατε σε μία συνεδρίασή του. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά? Να πούμε δύο λόγια για το ΕΛΜΕΠΑ βεβαίως. Και μετά να πάμε στα φαινόμενα βέβαια. Καλώς ορίστε λοιπόν. Που... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είχα την τύχη να εκλεγώ μέλος στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τον περασμένο Οκτώβριο. Το ΕΛΜΕΠΑ, όπως ίσως είναι γνωστό, είναι ένα καινούριο πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο όμως ιδρύθηκε το 2019, αλλά είχε μια πολύ σημαντική κληρονομιά από το τότε ΤΕΗ Κρήτης, ένα από τα καλύτερα ΤΕΗ που είχαμε στην Ελλάδα και μετεξελίχθηκε σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ΕΛΜΕΠΑ, το οποίο παρουσιάζει πολύ σημαντικές επιδόσεις σύμφωνα με τα διεθνή standards. Εκείνο που συζητήσαμε εκτενώς και στο Συμβούλιο και ιδιαίτερος και με τον Πρίτανη, έναν πολύ άξιο άνθρωπο, τον Νίκο τον Κατσαράκη, είναι και το θέμα του προσεισμικού ελέγχου των κτηρίων του ΕΛΜΕΠΑ, το οποίο, όπως είναι γνωστό, δεν στεγάζεται μόνο στο κάμπους του Ηρακλείου, αλλά έχει κτηριακές εγκαταστάσεις και στις 5 σημαντικότερες πόλεις της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Σιτία. Με τα νέα νομοθετήματα που προέκυψαν προδημήνου σχετικά με τον προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτηρίων με έμφαση στα εκπαιδευτήρια παντός είδους, ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες, θα γίνουν ορισμένες σχετικές διαδικασίες προετοιμασίας από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, για όλη τη χώρα εννοείται, και ελπίζεται οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί με το τέλος του καλοκαιριού και αμέσως μετά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Συζητήσαμε λοιπόν στο Συμβούλιο μεταξύ των άλλων θεμάτων βεβαίως και το θέμα αυτό, να είμαστε έτοιμοι ώστε μόλις ξεκινήσει η διαδικασία να μπούμε σε μία προτεραιότητα για να ελέγξουμε με πληρότητα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι φοιτητές μας, το προσωπικό, οι καθηγητές, όλος ο κόσμος ο οποίος έρχεται σε καθημερινή επαφή με το ΕΛΜΕΠΑ. Χρήζουν παρεμβάσεις οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στην Κρήτη ή ακόμα είναι νωρίς για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα? Όχι, είναι σαφές το σκηνικό. Γνωρίζουμε γιατί συνεργαστήκαμε και με τις τεχνικές υπηρεσίες, τις οποίες προσκάλεσε ο Πρίτανης και συζητήσαμε. Είναι σαφές ότι πολλά από τα κτίρια είναι παλιά. Δηλαδή τη δεκαετία του 70, 70, 75, κατά συνέπεια ασφαλώς χρήζουν ελέγχου, έτσι ώστε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Και αυτό ισχύει για όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας. Όταν είναι τέτοια ηλικία, ασφαλώς πρέπει να ελεγχθούν. Εάν είναι πιο νεότερα, δηλαδή από το 1995 και μετά, νομίζω ότι η κατάστασή τους είναι πολύ πιο καλύτερη και κατά συνέπεια ίσως να μην χρειάζεται να δώσει κανείς τόσο μεγάλη προτεραιότητα σε τέτοιου είδους κτίρια. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό και έκανα και αυτήν την εισαγωγή, αν θέλετε, για το θέμα του προσεισμικού ελέγχου των κτηρίων, για να το συνδέσουμε κατά κάποιο τρόπο και με τα γενικότερα φαινόμενα των σεισμών και στην Κρήτη, η οποία επλήγει την τελευταία διετία βεβαίως, παραδείγματος χάρη με το σεισμό του Αλκαλοχωρίου στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, καταστροφικό σεισμός όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά και τα σεισμικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, διότι δεν είναι προνόμιο μόνο της Κρήτης. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ακούνε τώρα οι απλοί πολίτες στα περίχωρα, στα χωριά, που εκεί οι κατοικίες είναι πέτρινες, είναι της δεκαετίας του 40-50, προπολεμικά ίσως μεταπολεμικά.
Και αναρωτιέται, ο προσεισμικός έλεγχος πώς μπορεί να γίνει από έναν ιδιώτη που θέλει να έχει ήσυχο το κεφάλι του, να απευθυνθεί σε ένα μηχανικό, αρκεί αυτό ο οπτικός έλεγχος ή πρέπει να γίνει κάτι πιο αναλυτικό? Είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα που θέτετε. Για να καταλάβουμε εύκολα την απάντηση, να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγα πριν, ότι πράγματι ο προσεισμικός έλεγχος που θα διαδεχθεί στα δημόσια κτίρια της χώρας είναι αυτό που πολύ σωστά είπατε και εσείς, ο ταχύς οπτικός, με το μάτι δηλαδή. Εκεί που θα βρεθεί λοιπόν από αυτόν τον έλεγχο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα επακολουθήσει ένα δεύτερο στάδιο, όπου θα γίνει πιο ενδελεχής ενόργανος έλεγχος με όργανα και συγκεκριμένες τεχνικές, και εάν και από το δεύτερο βάθμιο προκύψει ότι το κτίριο εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στατικής επάρκειας, τότε θα προχωρήσουμε στην τρίτη φάση, η οποία προβλέπει την επέμβαση στο κτίριο για την προσεισμική του ενίσχυση. Τώρα, αυτό που ρωτήσατε αναφέρεται στο τεράστιο θέμα των ιδιωτικών κτίριων της χώρας, μικρά κτίρια, παλαιά, νεότερα, μεγαλύτερα, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, και το οποίο λέω τεράστιο διότι είναι σχεδόν 3 εκατομμύρια τέτοια κτίσματα στον ελλαδικό χώρο. Τα μισά περίπου από αυτά, δεν έχουν κατασκευαστεί με αντισεισμικό κανονισμό. Κυρίως στα ιστορικά κέντρα των πόλεων μας, σε κομοπόλεις και σε χωριά. Και στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα είναι περίπου αυτή η εικόνα. Κατά συνέπεια, είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα από την πολιτεία αυτό το θέμα, αυτή η συζήτηση. Εκείνο λοιπόν που μπορεί να κάνει ένας ιδιώτης είναι δύο πράγματα στην ουσία. Το ένα είναι όσο μπορεί κάποιος να κάνει κατά καιρούς κάποια συντήρηση στο κτίριό του. Εάν όμως θέλει να προβεί και σε οργανωμένο προσεισμικό έλεγχο, ναι, θα μπορούσε να απευθυνθεί σε κάποιο ιδιωτικό τεχνικό γραφείο, αλλά όπως καταλαβαίνει κάποιος, βεβαίως προκύπτει και κάποιο κόστος. Διότι τον προσεισμικό έλεγχο που αναφέραμε για τα δημόσια κτίρια, ήδη με πρόσφατα νομοθετήματα, αποφασίστηκε ότι θα καλυφθούν από το κράτος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή είναι η γενική εικόνα λοιπόν για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα πράγματα που μας λέτε. Όταν εννοείτε συντήρηση στις παλαιές κατοικίες, αυτή η συντήρηση τι μπορεί να συμπεριλαμβάνει? Η συντήρηση μπορεί να περιλαμβάνει και τους τοίχους πληρώσεως, τους τοίχους εσωτερικούς και εξωτερικούς, να το πούμε πιο απλά, και τα βαψίματα, και αυτά μπορούν να γίνουν με κάποια τεχνική επιμέλεια από μηχανικό, υγρασίες, απομάκρυνση υγρασιών, φθορών, τέτοια πράγματα, τα οποία βέβαια αυτά δεν αποτελούν, αν θέλετε, οργανωμένη ενίσχυση έναντι σεισμού, όμως βοηθούν ώστε σε ενδεχόμενο μελλοντικό σεισμό να συμπεριφερθεί καλύτερα το κτίριο. Αλλά καλό είναι, όπως έχουμε ένα αυτοκίνητο, δεν πρέπει να το περνάμε από έναν έλεγχο και να του κάνουμε και τη συντήρησή του, να το αφήνουμε επί χρόνια ασυντήρητο. Το ίδιο είναι και για τα ιδιωτικά κτίρια, είτε είναι μονοκατοικίες, είτε είναι πολυκατοικίες. Τώρα για τα ακόμη παλιότερα είναι και αυτό ένα θέμα, ό,τι μπορεί ο καθένας, ίσως και με τη συμβουλή κάποιου μηχανικού, να μπορεί να κάνει. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ανησυχεί, φαντάζομαι, ο αυθαίρετος οικοδομικός οργασμός της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα? Ασφαλώς. Τα αυθαίρετα στην Ελλάδα, τα οποία πύκνωσαν πάρα πολύ, όπως πολύ σωστά είπατε, τη δεκαετία του 80 και μετά, διότι η κοινωνία είχε ανάγκη να στεγαστεί περισσότερο, να αποκτήσει ίσως παραθεριστική κατοικία. Για πάρα πολλούς λόγους, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά αυθαίρετα. Κυρίως σε τουριστικές περιοχές, κυρίως σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, όπως λέμε. Και πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτά είναι αυθαίρετα κτίρια, με την έννοια
όχι μόνο την νομική έννοια, αλλά είναι και με την κατασκευαστική έννοια. Δηλαδή, δεν ακολούθησαν καθόλου ή δεν ακολούθησαν πιστά κάποιο αντισεισμικό κανονισμό. Διότι, ξέρετε, τα αφαίρετα γίνονται γρήγορα, να μην μας δει η πολεοδομία, πολλές φορές νύχτα γινόντουσαν. Αυτά είναι γνωστά. Και αυτά, κατά κανόνα, τα κτίρια είναι πιο ευάλωτα στο σεισμό. Έχουν μεγαλύτερη τροτότητα, όπως λέμε. Είναι ευάλωτα στο σεισμό, εάν τα συγκρίνει κανείς με παρόμοια κτίρια και ίδιες ηλικίες που όμως έχουν κατασκευαστεί κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Να πάμε τώρα στη σεισμική διέγερση, την τελευταία στην Αταλάντη, που έχει γίνει φόβητρο από το 81 με το μεγάλο σεισμό. Τι πρόβλεψη εισαγωγικά μπορεί να γίνει με το φαινόμενο της σεισμικής διέργειασης της περιοχής? Πράγματι, εχθές είχαμε έναν σεισμό με μέγεθος 4,8, ίσως και λίγο μεγαλύτερο, ο οποίος έγινε με επίκεντρο κοντά στην πόλη της Αταλάντης. Έγινε αισθητός όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, αλλά μέχρι και στην Αττική, στην Αθήνα. Και αυτό αύξησε βέβαια την ανησυχία. Δηλαδή, έγινε αισθητός από πάρα πολύ κόσμο και αυτό αυξάνει την ανησυχία. Όμως αποδείχτηκε από τα στοιχεία που συλλέξαμε ότι η αιστεία του σεισμού δεν βρίσκεται πάνω στο περίφημο μεγάλο ρήγμα της Αταλάντης, αλλά σε ένα δευτερεύον, μικρότερο ρήγμα θα έλεγα, το οποίο εντοπίζεται στα δυτικά του ρήγματος της Αταλάντης και κατά πάσα πιθανότητα είναι μικρότερο, έχει μικρότερες διαστάσεις, άρα έχει και μικρότερο σεισμικό δυναμικό. Βέβαια, έχετε δίκιο, το ρήγμα της Αταλάντης είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι έχει πάρει και μια υπερβολική διάσταση ο σεισμικός κίνδυνος που μπορεί να προέρχεται από το ρήγμα αυτό. Σωστά είπατε ότι έχει γίνει τη δεκαετία του 80 και μετά ένα φόβητρο, κυρίως για την περιοχή της Αττικής, όπου έχουμε το μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα της χώρας, διότι όταν το 81 έγιναν οι σεισμοί από τον Ανατολικό Κορινθιακό κόλπο, οι σεισμοί των Αλκιονίδων όπως λέμε, άλλη αιστεία βέβαια, δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Αταλάντης, αλλά τότε όμως άνοιξε η συζήτηση σχετικά με τα ρήγματα που απειλούν την Αττική, απειλούν την Μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών. Και ένα από τα ρήγματα τα οποία είχαν συζητηθεί πάρα πολύ έντονα τότε ήταν και το ρήγμα της Αταλάντης, το οποίο είχε ενεργοποιηθεί για τελευταία φορά με μεγάλους σεισμούς το 1894, συγκεκριμένα τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, στις 20 και 27 του μηνός, Απριλίου, με διαφορά μιας εβδομάδας δηλαδή, έγιναν δύο αλλεπάλληλοι σεισμοί. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τα μεγέθη εκείνων των σεισμών, και λέω εκτιμήσεις γιατί τότε δεν υπήρχαν όργανα, όμως καλές εκτιμήσεις, δείχνουν ότι ήταν μεγάλοι σεισμοί. 6,8 ένας, 6,9 ο δεύτερος. Και στην τότε μικρή πόλη των Αθηνών είχαν παρουσιαστεί λιγοστές βλάβες σε σπίτια όπως και στον Πειραιά. Είχε ανοίξει λοιπόν τότε και κάθε τόσο επανέρχεται η συζήτηση πώς θα συμπεριφερθεί η σημερινή Μεγαλούπολη εάν ενεργοποιηθεί και πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό το μεγάλο ρήγμα, το οποίο έχει ορατό μήκος στην επιφάνεια της γης περίπου 35 με 40 χιλιόμετρα και το οποίο ενεργοποιήθηκε για τελευταία φορά με μεγάλους σεισμούς, δεν λέμε για μικρούς σεισμούς, με μεγάλους σεισμούς του 1894. Έκτοτε λοιπόν είναι ένα φόβητρο. Κάθε φορά που γίνεται ένα σεισμός κοντά έστω στο ρήγμα αυτό, αναζωπυρώνονται τα σενάρια, η φοβία, η ανησυχία. Νομίζω όμως, και να συνοψίσω για τον πρόσφατο σεισμό, ότι δεν έγινε πάνω στο ρήγμα, άρα δεν ενεργοποιήθηκε με αυτό το σεισμό το ρήγμα της Αταλάντης και κατά συνέπεια νομίζω ότι σιγά σιγά θα περάσει και αυτή η ανησυχία. Η χώρα έχει και θα έχει σεισμούς. Ασφαλώς. Στην Κρήτη, να εστιάσω λίγο, το εξάριστο Αρκαλοχώρι μας έβαλε σε μία διαδικασία ότι από εδώ και πέρα πρέπει να συνηθίζουμε τους σεισμούς, μικρούς, μεσαίους και πιθανά μεγάλους. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Έχετε πει ότι δεν είναι τα Ρίχτερ
αμεληταία στην Κρήτη σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας. Και το ερώτημα μου είναι το εξής. Έχουμε αχαρτογράφητα ρήγματα πάνω στο νησί, κύριε καθηγητά? Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό και πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε από την αρχαιότητα, έχουμε στοιχεία, ότι στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης γίνονται μεγάλοι σεισμοί. Τα περισσότερες αιστείες των σεισμών αυτών είναι στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, κυρίως νοτίως, δυτικά, αλλά και στα ανατολικά και λιγότερο προς τα βόρεια. Σπάνια γνωρίζαμε σεισμικές αιστείες να έχουν ενεργοποιηθεί επάνω στο χερσαίο τμήμα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο, ο σεισμός που έγινε στο Αρκαλοχώρι στις 21 Σεπτεμβρίου του 2021, με καταστροφικά αποτελέσματα όπως είναι γνωστό και μέγεθος 6, είναι ένα πολύ ισχυρό καμπανάκι, θα έλεγα εγώ. Υπενθύμησε ότι ναι, και επάνω στο νησί της Κρήτης έχουμε ενεργά ρήγματα. Είχαμε πολλά χρόνια, δηλαδή από το 1900 και μετά, και βάζω ως όριο το 1900, γιατί από τότε και μετά έχουμε σεισμογραφικά όργανα εγκατεστημένα στη χώρα που καταγράφουν τους σεισμούς, και λίγο πολύ από τότε είναι και για όλο το πλανήτη. Δεν είμαστε εξαίρεση, δεν είναι ότι μείναμε πίσω. Τότε αναπτύχθηκαν τα όργανα, εκείνη την εποχή περίπου. Από το 1900 λοιπόν και μετά, στην ενόργανη περίοδο της σεισμολογίας στην Ελλάδα, δεν γνωρίζαμε ισχυρό σεισμό με επίκεντρο, με εστία πάνω στο νησί. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, με τα γνωστά αποτελέσματα, και πρόσφατα, πριν από λιγότερο από ένα μήνα, στα νότια των Μυρών, πάλι είχαμε μια ενεργοποίηση εστίας επάνω στο χερσαίο τμήμα του νησιού, ευτυχώς με όχι τόσο μεγάλα μεγέθη, αν θυμάμαι καλά το μεγαλύτερο ήταν στο 5,1, που για μια ακόμα φορά όμως υπενθύμησε ότι ναι, και απαντώ λοιπόν στο ερώτημά σας, ναι, έχουμε ρήγματα και επάνω στο νησί, γνωρίζουμε πολλά από αυτά τα ρήγματα, από αυτά που γνωρίζουμε ορισμένα είναι καλά χαρτογραφημένα, δεν είναι όλα καλά χαρτογραφημένα και υποψιαζόμαστε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Γίνεται όμως η σχετική έρευνα και στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα για τα ρήγματα και οι γνώσεις συνεχώς εμπλουτίζονται, οι επιστημονικές γνώσεις, έτσι ώστε να προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα γνώση και να έχουν ένα εφαρμοσμένο αποτέλεσμα για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου. Κύριε Παπαδόπουλε, στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την εξαιρετική συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνομιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Ελπίζω με μια άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι, να εξηγήσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Μας θυμάται με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ και ευχαριστώ. Γεια σας.